Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Το μάτς ξεκινάει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τη στέλνει μακριά. Γιγέρμε. El Abdelawi. Καμαρά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Και να, ήδη έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Φέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Η πρόθεση του συμπαίκτη του ήταν καλή, αλλά τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Ναι, πέρασε η παλιά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μασούρας. Τσιμίκας. Αλλάζει παιχνίδι. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν τον αντίπαλο τον τερματοφύλακα. Γιγέρμε. El Abdelawi. Όμορφες πάσες. Θα τις στείλει στα δίχτυα. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Μασούρα. Γεννάει η ευκαιρία. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το γκολ όλα τα λεφτά ήταν ο τρόπος που σταμάτησε την μπάλα. Από τη στιγμή που κατάφερε να την ακινητοποιήσει μπροστά του, τα υπόλοιπα για αυτόν ήταν απλή ρουτίνα. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος. Αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο.
δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Του καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Καμαρά στέλνει την μπάλα μπροστά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ. Του τσάινε δύναμη την μπάλα. Δεδομένης της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και βάζει αρκετή δύναμη στη σέντρα. Με τόσους παίκτες μέσα στην περιοχή, είναι πραγματικά κρίμα που έχασαν μια τέτοια ευκαιρία. Καμαρά. Μασούρας. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Αλλαγή παιχνιδιού. Και κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Δεν πιστεύω να χρειαστούν αλλαγές στο ημίχρονο. Απλώς πρέπει να πιστέψουν περισσότερο στα πόδια τους και να παίξουν πειθαρχημένα. Έτσι είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Ακόμα 45 λεπτά για να γίνει η ανατροπή. Ντάνιελ Ποντένσε. Τσιμίκας. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Κάνει μια και προσπαθεί να σουτάρει. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Το παιχνίδι αυτό έχει τα πάντα. Ρυθμό, θέαμα, πάθος. Τι άλλο να ζητήσεις από έναν αγώνα. Τσιμίκας. Ντάνιελ Ποντένσε. Τσιμίκας. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Κέρδισαν το πλάγιο. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι. Ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καλά θα κάνουν να αποδεχτούν την απόφαση.
και με το κεφάλι πάει για γκολ. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κοντά. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Σημαδεύει στην καρδιά της άμυνας. Καμαρά. Γιγέρμε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Να και το σούτο. Τι κεραυνός ήταν αυτός. Αν ήμουν ο τερματοφύλακας, θα πήγαινα να το σπάσω τώρα αυτό. Απίστευτο. Με αυτό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Και να που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Αυτή η ομάδα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Ορισμένες φορές αυτό είναι πιο δύσκολο. Μασούρας, το είδε ο διαιτητής, είναι φάουλ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα, όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Θα διώξει την μπάλα. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους, που σίγουρα είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Χριστό, νομίζω ότι είναι πολύ τυχερός, γιατί δεν ήθελε και πολύ να πάρει και δεύτερη κίτρινη και να μας χαιρετήσει. Βαλμπουενά! Ω, Θεέ μου! Τι να πεις μετά από ένα τέτοιο γκολ. Τα λόγια είναι περιτά. Ω, Θεέ μου! Τώρα που σκόραραν το μάτς, είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Υπέροχη εκτέλεση. Έβαλε όλη του την κλάση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις στημένες φάσεις. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίχτυα. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Πόσες φορές έχουμε δύο ομάδες να αυτοανερούνται έτσι. Κρίμα. Πετάνε στα σκουπίδια μέσα σε δευτερόλεπτα όλη τη σκληρή δουλειά που έκαναν πριν. Βαλμπουενά βρήκε τον αντίπαλό του, είναι φάουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα την γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Βαλμπουενά. Γιγέρμε. Ο διαιτητής νομίζω ότι θέλει να του πει δύο λόγια. Σαν να πήγε γυρεύοντας, Χριστό. Την επόμενη φορά δεν νομίζω να του ευχαριστεί ο διαιτητής. Στέκεται στο ύψος της η άμυνα σε αυτή τη φάση.
Κινείται προς τα εμπρός. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Ο διοικητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διοικητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Το Ρωσίδης. Παίζουν ένα πολύ οργανωμένο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να βιαστούν γιατί τους πιέζει ο χρόνος. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Βαλμπουενά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Είναι αποβολή. Βλέπει τη δεύτερη κίτρινη στο μάτς. Οπότε, αναγκαστικά, παίρνει την άβουσα προς τα αποδυτήρια. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι. Αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ. Τα πράγματα δυσκολεύουν για αυτούς, καθώς θα πρέπει να παλέψουν το υπόλοιπο μάτς με παίκτη λιγότερο. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Δεν έχουμε νικητή εδώ, ο αγώνας λίγη ισόπαλος. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απογοητευμένοι και οι προπονητές με το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν και οι δύο πλευρές. Κοίτα, η ισοπαλία λέει πολλά για το σημερινό παιχνίδι. Η υπεροχή ήταν μοιρασμένη και τελικά όλοι είναι μάλλον ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του απόψε. Τώρα θα σας αφήσουμε. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.